International Foundation for Greece. Ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου. Ο Ανταμού στο Ηρώδιο. Ο διεθνής σούπερστάρ και ο Βασίλης Λέκας σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Ανταμό, Βασίλης Λέκας. Δύο μεγάλοι ερμηνευτές. Μια μαγευτική εμπειρία. Μην το χάσετε. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη Χαλίμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια κι αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Λέκα. Εμείς δεν θέλουμε βέβαια να τελειώσει αυτό που ακούμε, αλλά... Ναι. Και είναι ευχάριστη έκπληξη, γιατί δεν σας συναντάμε τακτικά. Εσείς... ενίσταται τώρα, γιατί εμείς θέμα που δεν έρχεστε κοντά μας. Τώρα η κουβέντα ξεκίνησε, γιατί σας έλεγα ότι δεν σας βλέπουμε συχνά. Όχι, το είπα και εγώ. Ευχάριστη έκπληξη, γιατί είναι έκπληξη ότι είστε εδώ. Όταν κάποιος... ή υπάρχουν λόγοι να πάω κάπου, δεν έχω αντιρρήσεις. Mm. Ναι. Μάλιστα, επιλέγοντας και κάποιες εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν, είναι στα πλαίσια που όλους μας αφορά και φαντάζομαι και ο κόσμος να το πληροφορηθεί και από μένα τον ίδιο, τότε γιατί λοιπόν να φανώ εμπόδιο εγώ? Αλλά είναι πράγματα τα οποία πάντοτε καλλιτεχνικά έχουν την αξία τους και έχουν και ένα λόγο παραπάνω σήμερα να μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, είναι μια μαγευτική συναυλία στο Ηρώδιο, μιλάμε για τις 15 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Ανταμό. Τον βλέπουμε, τον παρακολουθούμε, τον διάσημο αυτό τραγουδιστή των 100 εκατομμυρίων δίσκων, έτσι. Ναι. Τα ακούμε τώρα αυτά τα νούμερα και είναι μυθικά. Μυθικά. Και μάλιστα το πιο σημαντικό είναι, γνωρίζοντας αυτόν τον άνθρωπο, το μύθο, κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει σηκώσει τη μύτη, που λέμε. Εσείς τον γνωρίσατε πότε, πριν πόσο καιρό, πώς ξεκίνησε αυτό? Ναι, 2,5 χρόνια κάπου τόσο, σε μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με η εκδήλωση αυτή που λέγεται 12 ώρες Ελλάδα, που γίνεται τελευταία χρόνια. Εκεί συμμετείχα, ήταν καλεσμένο στο International Foundation for Greece Ασπασία Λεβέντης, που είναι και η οργανώτρια της εκδήλωσης, να σας πω τις λεπτομέρειες. Και το ότι είναι επίτιμο μέλος και εγώ πρέσβης του Ιδρύματος, είχαμε την πρώτη μας αναφορά, την πρώτη μας σκέψη να συμπράξουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν, με αφορμή το έτος πολιτιστικής πρωτεύουσας, το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, το Ίδρυμα προτείνει μέσω από αυτή την εκδήλωση την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου της Δήλου. Η συναυλία προφανώς δεν έχει έναν ορίζοντα να εμφανιστούν δύο καλλιτέχνες και να πούν τα τραγούδια τους μόνο, αλλά πιστεύω ότι έχει μια ακτινοβολία διεθνή σε σχέση πάντοτε με το γεγονός της ανέγερσης του μουσείου. Νομίζω ότι στεγάζεται επίσης ένα ρεπερτόριο, τουλάχιστον από την πλευρά μου, που συνάδει, γιατί το ρεπερτόριο αυτό είναι του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη, που τραγουδώ από τα νεανικά μου χρόνια. Νομίζω είναι από μια πολύ καλή συγκυρία και ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός, επαναλαμβάνω, που ξεπερνάει τα σύνορα της πατρίδας. Σίγουρα. Και ο κύριος Ανταμό είναι γνωστός φιλέλληνας και άλλες φορές. Με ρίζα βαθιά, ναι, παλαιότερη ελληνική. Τι δηλαδή? Από την αρχαία Κόρινθο. Δηλαδή, ο ίδιος μας ανέφερε αυτό το γεγονός. Τώρα τις λεπτομέρειες προφανώς. Όχι, απλά ξέρετε, εγώ δεν είναι γνωστό, δεν το ξέρω. Ναι, και έχει ένα τόξο, δηλαδή, από την. Από εδώ που λέμε, τέλος πάντων, από την Ιταλία, που είναι η γενέτειρά του. Και βεβαίως ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι πολύγλωσσος, τραγουδάει όλα αυτά τα τραγούδια, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα εκατομμύρια που λέτε. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή να δούμε το μύθο από κοντά. Τώρα, 15 Σεπτεμβρίου,
Το ρεπερτόριο μας είπατε από την δική σας την πλευρά ποιο θα είναι. Από τον Ανταμό προφανώς έχετε κάποια συνεργασία και σύμπραξη. Θα τραγουδήσετε, θα σας δούμε και τους δύο στη σκηνή στο Ηρώδειο. Ναι, ταυτόχρονα. Θα έχουμε κοινή στιγμή μαζί. Επιλέγουμε κάποια τραγούδια τα οποία εγώ θα φύγω τώρα τη Δευτέρα να τον συναντήσω στις Βρυξέλλες να κάνουμε μια πρώτη πρόβα εκεί και όταν θα έρθει αυτό θα κάνουμε και εδώ. Θα μας πείτε χαρακτηριστικά ποια τραγούδια θα απολαύσουμε? Όχι. Γιατί μας το κάνετε αυτό? Δημιουργήστε μας λίγο. Μην μας τα πείτε όλα. Πείτε μας κάτι. Δώστε μας μια γεύση έτσι. Μην μας αφήνετε. Πάντως προσπαθούμε και ο ένας και ο άλλος. Γιατί κάτω από το φως του φεγγαριού μπορούμε όλοι να φανταστούμε ότι θα είναι μια εξαιρετική συναυλία. Τραγουδώντας κάποια τραγούδια που τουλάχιστον γνωρίζουμε τις μελωδίες. Ναι. Εντάξει, ευτυχώς και εγώ γνωρίζω το ρεπερτόριο του σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μελωδικά, καθώς επίσης ο ίδιος είναι λάτρης του Μάνου και του Μίκη και μάλιστα πιθανόν να συναντήσουμε, να έχουμε και μια συνάντηση με τον Μίκη Θεοδωράκη μέσα αυτές τις επόμενες μέρες που θα είναι εδώ, γιατί ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να τον γνωρίσει. Είναι λίγα βήματα από το Αρχαίο Θέατρο. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποιο δικό σας τραγούδι που του αρέσει πολύ και που θα ήθελε να το πει, να το πείτε μαζί? Δεν ξέρω αν προσπάθειες να τραγουδήσει ελληνικά. Αλλά υπάρχει κάποιο που του αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να απάντησε. Α, δεν θέλετε. Όχι, το γεγονός ότι έκανε ένα σχόλιο κάποια στιγμή και το οποίο προσφάτως το διάβασα και σε μια εφημερίδα. Μου το είπε και εκεί όταν βρεθήκαμε. Είναι ο τρόπος που του αρέσει πάρα πολύ, που εγώ καταθέτω, τέλος πάντων τραγουδώ με το δικό μου θεατρικό τρόπο, τον αποκάλεσε. Το δικό σας λυρικό τρόπο. Λυρικό τρόπο που του μετέφερε, λέει, τους στίχους, του μετέφερε την ατμόσφαιρα, γιατί και αυτός βεβαίως αντιλαμβάνεται, είναι καλλιτέχνης, καταλαβαίνει τις συγγενείς μας σχέσεις. Νομίζω, λέγοντας αυτά που είπε, κατάλαβα ότι η πρόθεσή του ήταν πολύ ξεκάθαρη και νομίζω ότι τώρα είναι πολύ ωραία στιγμή να βρεθούμε στη σκηνή και να δώσουμε αυτό το μήνυμα για τη Δήλο. Ο ίδιος είπε ότι αισθάνεται πάρα πολύ μικρός, γιατί δεν έχει τραγουδήσει ξανά στην Ακρόπολη, αισθάνεται πάρα πολύ μικρός για αυτό το θέατρο, καταλαβαίνω τι εννοεί, όσες φορές και να βρεθεί κανείς σε αυτό το χώρο, πάντοτε υπάρχει ένα δέος. Και αντιλαμβάνεται και το μέγεθος. Μάλιστα. Και νομίζω, ναι. Η ομπρέλα της Ακρόπολης είναι... Βέβαια. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε πάλι. Είναι 15 βραδιά. Του μήνα. Μια εξαιρετική βραδιά. Μια συνύπαρξη δύο καλλιτεχνών. Τι να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα αγαπημένων. Πολύ. Πάρα πολύ. Αγαπημένων. Και για τους παλιότερους και για τους νεότερους. Επιτρέψτε μου να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε μια πρωτοβουλία που επαναλαμβάνω, το International Foundation for Greece Ασπασία Λεβέντης. Και δράσεις την πρώτη πολλές, πολιτισμό, όπως μας λέγατε. Οι δράσεις είναι, ακριβώς, οι δράσεις είναι πάρα πολλές. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση και πιστεύω θα πρέπει να στηριχτεί από τον κόσμο. Περιμένουμε και άλλες παρόμοιες δράσεις. Ναι, με βάση αυτό. Να είστε καλά, κύριε Λέγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά. Περιμένουμε να σας απολαύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον κύριο Ανταμό, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα σύντομο.